Ευχάριστο Τρίτη και έχουμε θέμα. Έφηβη και μίμηση συμπεριφοράς και πώς τους διορθώνουμε. Μάλιστα. Είναι ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο που κάναμε για την καταστροφολαγνία της θετικής ειδήσης, το doom scrolling or help scrolling, και γράφει μια φίλη: καλημέρα, υπέροχο και το σημερινό θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας και την παρέα που κάνουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όπως τα φάρμακα. Έχω μια ερώτηση. Όταν ο έφηβος γιος σου αντιγράφει κάποιους ανθρώπους που κάνουν το συγκεκριμένο πράγμα, που κάνουν ένα συγκεκριμένο πράγμα που εμείς θεωρούμε λαθασμένο, με ποιο τρόπο μπορούμε να του αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και συνήθειες αυτό που έχει αντιγράψει από κάπου? Πώς διορθώνουμε δηλαδή τη συμπεριφορά των εφήβων που είναι προϊόν μίμησης? Λοιπόν, στην εφηβεία έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος και βασικά η δουλειά που έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια θα φανεί στην εφηβεία. Αν έχουμε πει ότι ο έφηβος δείχνει τα πρώτα σημάδια του πώς θα είναι ως έφηβος, συνήθως, χωρίς να γενικεύουμε, μέσα από έρευνες αυτά που λέω, γύρω στην νηπιακή ηλικία, δηλαδή ανάλογα με το πόσο έτσι έντονη θα είναι η νηπιακή ηλικία, πόσο έτσι ατίθασο παιδί θα είναι, ιδιοσυγκρασιακά κτλ., θα μας βάλει αντίστοιχα και στην εφηβεία του. Λοιπόν, στην εφηβεία, επειδή ακριβώς αποκαθυλώνονται οι γονείς και είναι πιο σημαντική η συνομήλικη, έχει πολύ μεγάλη σημασία η σχέση που έχεις χτίσει με το παιδί σου τα προηγούμενα χρόνια. Αν δηλαδή ήσασταν σαν γονείς πολύ κοντά στα παιδιά, είχατε μια σχέση έτσι ανοιχτή, να συζητάτε, να μιλάτε, να λέτε τα θέματα σας που σας απασχολούν, να κουβεντιάζετε, να περνάτε χρόνο μαζί, να έχετε επικοινωνία, ποιοτική σχέση κτλ. Στην εφηβεία θα υπάρχουν φυσικά συγκρούσεις, θα υπάρχουν θέματα, δεν θα είναι ομαλόν τίποτε, αλλά θα κουτσοπεράσετε, με λίγα λόγια, θα περάσει. Δηλαδή θα είναι βατή περίοδος, με τα πάνω της και με τα κάτω της. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι η χειριστικότητα του εφήβου, γιατί είναι πολύ έντονη στην εφηβεία, επειδή αρχίζουν και αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν τα δυνατά σου σημεία, χτυπάνε εκεί που νομίζουν ότι θα σε καταφέρουν, παίρνουν έναν ελάττωμα της μητέρας, έναν ελάττωμα του πατέρα και το κάνουν μέσω του λόγου, το φέρνουν στα μέτρα τους και σε μεταχειρίζονται, ξέρουν τι σε ενοχλεί, τι δεν σε ενοχλεί, πώς να σου το πούν, πώς να σε πειράξουν, πώς να σε νευριάσουν, πώς να σε ηρεμήσουν, πώς να σε καλοπιάσουν. Έχουν μελετήσει τη συμπεριφορά σου τόσο πολύ που αν δεν το προσέξεις και δεν αρχίσεις να καταλαβαίνεις, να πιάσεις τα νοήματα, θα σε κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, άρα πολύ σημαντικό εφόδιο για αυτήν τη φάση είναι το τι κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορούμε εύκολα να χτίσουμε στην εφηβεία ξανά καινούργιες συμπεριφορές. Γι' αυτό και αυτονομούμε τους εφήβους, τους αφήνουμε έτσι μόνους τους να διαχειριστούν κάποια πράγματα. Με λίγα λόγια, δεν κάνουμε πράγματα που πρέπει να κάνουν αυτοί, που είναι δικά τους καθήκοντα, αλλά αν είναι απόλυτη ανάγκη, δηλαδή αν το παιδί θα χαθεί, αν δεν το μαζέψεις, τότε είμαστε μαζί του ως ένα σημείο μέχρι να πάρει τα πάνω του. Δηλαδή είναι μια περίοδος που πρέπει να είναι τόσον όσο. Είναι πολύ λεπτές ισορροπίες αυτήν την περίοδο. Θα σου πω τώρα ένα παράδειγμα. Ναι. Έχεις έναν έφηβο αγόρι που είναι 16 χρονών και ανακαλύπτεις ότι άρχισε να καπνίζει επειδή καπνίζουν οι φίλοι του. Μάλιστα. Πώς το διαχειρίζεσαι? Μου έτυχε εμένα, ευτυχώς. Κοίταξε να δεις. Κάνεις μια κουβέντα μαζί του, προσπαθείς να μιλήσεις ειλικρινά, χωρίς να κάνεις κήρυγμα, χωρίς να κάνεις τον έξυπνο, χωρίς να ειρωνευτείς, χωρίς να κρίνεις, χωρίς να κατακρίνεις, χωρίς γενικότερα να του ρίξεις τους φίλους του. Και κάνεις μια κουβέντα με βάση τα προσωπικά σου δεδομένα, δηλαδή χρησιμοποιείς και τα προσωπικά σου παραδείγματα και δείχνοντας τον έφηβο ότι και εσύ όταν ήσουν στην ηλικία του έκαμες διάφορες τρέλες και εσύ τώρα που μεγάλωσες συνεχίζεις να κάνεις διάφορες τρέλες και ότι ξέρεις ότι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, προσπαθείς να τον κρίνεις αυτή τη στιγμή, αλλά προσπαθείς να τον βοηθήσεις ούτως ώστε τα λάθη που θα κάνει να μην είναι πάρα πολύ έτσι δύσκολα στο να τα διαχειριστείς στο μέλλον, να μην του δημιουργήσουν δηλαδή
προβλήματα στο μέλλον που να είναι δυσεπίλητα. Θέματα υγείας. Άλυτα, ναι. Και το, εκτός από τα θέματα υγείας είναι και η χρήση, η κατάχρηση, ο τρόπος που χρησιμοποιεί κάποιους μεθόδους, για, τι θέλει να δείξει με αυτήν τη συμπεριφορά. Είναι επιρρεπής μήπως τους άλλους, δηλαδή οι φίλοι του ακριβώς πατάνε σε αυτόν τον σημείο ότι είναι επιρρεπής, είναι καλό παιδί δηλαδή και τον κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι γιατί θέλει μέσα από αυτήν τη συμπεριφορά να δείξει μανκιά. Είναι γιατί άκουσε κάτι, τον έπεισε κάποιος για κάτι. Για ποιον λόγο κάνει μια τέτοια συμπεριφορά, τι θέλει να αποδείξει και σε ποιον. Κάνουμε έτσι μια κουβέντα και αν δούμε ότι δεν μπορούμε να την κάνουμε, ακριβώς γιατί δεν έχουμε χτίσει αυτήν τη σχέση από πριν και είναι πολύ δύσκολο να τη χτίσουμε στην. Δεν χτίζεται, κόρη. Τι λέτε, πολύ δύσκολο, δεν χτίζεται. Δεν μου αρέσει να είμαι απόλυτη, αλλά γενικότερα είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Στην εφηβεία να κάνεις κάτι από το μηδέν. Εδώ έχεις μωρά στην εφηβεία, μωρά παιδιά. Έχεις παιδιά τα οποία ήταν καλόβολα στη σχολική ηλικία, στην προσχολική ηλικία. Πλήρως ρυθμισμένα. Έχω υπόψη μου δε ονόματα, δεν λέω υπολείψεις, δεν θίγω. Παιδιά τα οποία ήταν τσίκο, τσίκο, κάτσε, κάτσε. Και μπαίνουν στην εφηβεία και βλέπεις εκεί μια επαναστατικότητα και δυσκολεύονται εδώ οι γονείς που είχαν πριν επιτύχει τα όρια. Που είχαν καταφέρει τους κανόνες σε προηγούμενες ηλικίες. Πόσο μάλλον ένας γονέας ο οποίος δεν είχε καταφέρει τα όρια, δεν είχε προσπαθήσει αρκετά για να καταφέρει τα όρια σε προηγούμενες ηλικίες, είναι το χάος. Ακριβώς. Στην περίπτωση. Δύσκολο πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο. Και επίσης, για γερά νεύρα. Πρέπει να κάνουμε prioritize. Πρέπει να αξιολογούμε τι είναι πιο σημαντικό. Γιατί πολλές φορές παθαίνουμε ένα κόλλημα. Και λέμε, να Παναγία μου, π.χ. καπνίζει το τέλος του κόσμου. Μπορεί να καταστρέψουμε πλήρως τη σχέση μας με το παιδί, επειδή ανακαλύψαμε ότι καπνίζει, να θεωρούμε ότι πρέπει πάση θυσία οπωσδήποτε να διορθωθεί αυτή η συμπεριφορά και να καταστρέψουμε ολόκληρη τη σχέση και να αφήσουμε το παιδί μας εντελώς χωρίς κανένα νέρισμα, χωρίς κανένα στήριγμα. Πρέπει να κάνουμε prioritize, prioritize, prioritize. Όπως είπε και η Αριστονίκη, δεν είναι παιδική ηλικία. Δεν είναι η ηλικία στην οποία μπορείς να τους διδάξεις τώρα νέα πράγματα. Είναι ηλικία στην οποία χρειάζεται να είσαι όσο πιο διακριτικός γίνεται για να διατηρήσεις μια υγιή σχέση, ούτως ώστε όταν συμβεί ένα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα, το να καπνίσει ένα τσιγάρο ή δύο τσιγάρα δεν είναι. Κανονικά, κανονικά τσιγάρα μιλάω. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είναι το τέλος του κόσμου όμως όταν πάει να κάνεις έξω χωρίς προφυλάξεις. Είναι το τέλος του κόσμου όμως όντως όταν κάμει μία παραβατική συμπεριφορά μου μπορεί να του κοστίσει, να της κοστίσει ουσίες άλλου τύπου. Ναι, ή να πάει φυλακή για παράδειγμα. Δηλαδή να προσέξουν, γιατί κάποιοι γονείς είναι τόσο αυστηροί και τόσο απόλυτοι που το παιδί δεν μπορεί να τους μιλήσει για οτιδήποτε και νομίζουν ότι τα καταφέραμε να διορθώσουμε αυτήν και αυτήν τη συμπεριφορά και στο τέλος της ημέρας δεν έχουν καμία ιδέα του τι συμβαίνει πραγματικά με το παιδί τους. Είχα ένα παράδειγμα μιας κοπέλας η οποία ήταν μαθήτρια στο Λύκειο και η μητέρα της ήταν εξαιρετικά αυστηρή στη συμπεριφορά της, στη ρύθμιση της συμπεριφοράς της, δηλαδή σε σημείο που τη ρεζίλευε και μπροστά στον κόσμο, μπροστά στους συμμαθητές της. Πάει η κοπέλα να σπουδάσει εκτός, στο εξωτερικό, σε άλλη χώρα και σε κάποια φάση, ενώ ήταν 20-21 έτους, ανακαλύπτει η μάνα μέσω μιας φιλικής της οικογένειας που έκανε το κορίτσι παρέα ότι η κόρη έκανε και χρήση ουσιών και δεν πήγαινε στα μαθήματα της και έκανε ένα πρόσεχτη σεξουαλική συμπεριφορά κλπ. Κλπ. Εντελώς unleashed που λένε, δηλαδή χωρίς όρια, ενώ της είχε, η μάνα της απαγόρευε να πάει σε γενέθλια για παράδειγμα. Της έλεγε δεν θα πας στο πάρτι γιατί θα και αγόρια. Μάλιστα. Ή θα έρθει σπίτι ώρα 9 το βράδυ ενώ το κορίτσι ήταν 18 χρονών. Και όταν πήγε στο εξωτερικό είχε καταντήσει επικίνδυνη για τον εαυτό της. Είναι μαγκιά να πεις α, εγώ είμαι αυστηρός γονιός και θα τα απαγορεύσω όλα στο παιδί μου. Δύσκολο πράγμα. Άρα να μην είμαστε απόλυτοι. Όχι απόλυτοι, αλλά η μίμηση γενικότερα συνήθως γίνεται από παιδιά που είναι επιρρεπείς στη συμπεριφορά των άλλων, θέλουν μέσω των άλλων να επιβεβαιώνουν τον εαυτό τους, ανασφάλεια και χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Άρα όταν εντοπίσουμε ότι το παιδί μας έχει επιρρέπεια και τον κάνουν οι φίλοι του ό,τι θέλει, ό,τι θέλουν οι φίλοι του, τότε και δεν έχουμε χτίσει μια σχέση που να μπορούμε να μιλήσουμε με το παιδί μας και να το βοηθήσουμε να αντιληφθεί, τότε σίγουρα πρέπει να βρούμε τρόπο να το βοηθήσουμε μέσω ενός ειδικού ή μέσω ενός δασκάλου που έχει στο σχολείο, καθηγητή που έχει έτσι λίγο στυλ μέντορα για αυτό παιδί αυτόν ή που τον επηρεάζει ή που κάποιο μέλος της οικογένειας τέλος πάντων που είναι πιο κοντά στο παιδί και υπάρχει έτσι μια αμοιβαία και σεβαστική σχέση μεταξύ τους για να μπορέσει και το παιδί να το ακούσει και να λάβει και υπόψη αυτά που θα του πούν. Σίγουρα υπάρχει σε κάθε οικογένεια έναν άτομο το οποίο έχουμε έτσι λίγο πιο κοντά, έχει βρει τον τρόπο να είναι επικοινωνεί καλύτερα με το παιδί μας, αν δεν είμαστε εμείς ήδη και δεν το έχουμε χτίσει αυτόν κατά τα σχολικά χρόνια. Και δεν είναι κακό να πάει το παιδί σε ψυχολόγο. Σε καμία περίπτωση. Μόνο όφελος μπορεί να έχει. Μόνο όφελος. Εγώ χαίρομαι πολύ τις οικογένειες οι οποίες δίνουν στα παιδιά τους το δώρο της ψυχοθεραπείας. Και μπορεί κάτι τέτοιο, όπως μια συμπεριφορά που να μας ενοχλεί, μια συμπεριφορά που μας αναστατώνει, να γίνει μια αφορμή για να πάει το παιδί στο ψυχολόγο. Και όχι για να διορθώσει τη συμπεριφορά του ψυχολόγου, αλλά για να βοηθήσει το παιδί ουσιαστικά να μπορεί να ζήσει τη ζωή του. Και σε αυτό να πω ότι επειδή ακριβώς ο έφηβος χρησιμοποιεί τεχνικές που χρησιμοποιεί στους γονείς του στη ψυχοθεραπεία του, θα πρέπει και εδώ να είναι πολύ προσεκτικοί οι γονείς, γιατί πολλές φορές μεταφέρει ο έφηβος πράγματα για τη σχέση του με τον ψυχοθεραπευτή ή την ψυχοθεραπεύτρια του, προκειμένου να κερδίσει κάποια άλλα πράγματα. Είπε μου η Θέκλα το πράγμα. Ξέρεις ποιος είσαι, ξέρεις ποιος είσαι. Όπως έβγαινε και λέγε, μου είπε η Θέκλα αυτό. Γιατί στη μάνα του αυτό που θέλει να πει ο ίδιος. Ναι, ναι, ναι. Βάζεις. Μου είπε η Θέκλα να σου πω. Βάλει μπροστά το όνομα του ψυχολόγου ή λέει πράγματα που δεν είπε ο ψυχολόγος ή κάνει έτσι χειριστικότητες. Να χαιρόμαστε όμως όταν τα παιδιά μας έχουν καλή θεραπευτική σχέση με το ψυχολόγο τους. Δηλαδή εκεί έχουμε μια ασφαλιστική δικλίδα. Γιατί αρκετοί γονείς κιόλας ζηλεύουν τη σχέση του παιδιού με το ψυχολόγο. Γι' αυτό ναι. Το έφυξα, για να πω ότι είναι, θα πρέπει εκείνοι οι γονείς που έχουν πιάσει τον εαυτό τους να ζηλεύουν αυτό το πράγμα, να πάνε να κάνουν ήδη ψυχοθεραπεία, γιατί κάνουμε, με τον τρόπο τους χαλούν και την σχέση αυτή που προσπαθεί να χτίσει ο ψυχοθεραπευτής. Μάλιστα. Με το παιδί. Γενικά, όσοι δεν έχετε κάνει παιδιά, το θέμα της εφηβείας είναι αρκετό σημαντικός παράγων για να το σκεφτείτε πολύ καλά και να. Υπάρχει και η επιλογή του να έχει σκύλο. Σκύλο! Ο οποίος μερικές φορές είναι και ήσυχος. Φυλάκι.